γράψτε τα όλα και πάμε να την κάνουμε μαζί. Μία πρέζα αλάτι, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια φλόρα με βούτυρο, ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Αν θέλετε και λίγο, σηκώνει και 2-3 πρέζες μοσχοκάριδο. 2 βανίλιες, ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι, 120 γραμμάρια χυμό φρέσκο πορτοκάλι, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, 120 γραμμάρια, 80 γραμμάρια κονιάκ, 200 γραμμάρια καριδόψυχα χοντροκομμένη, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Όση ώρα θα το κάνουμε, Φέη μου, θα ξαναρίξουμε και μία τα υλικά να τα γράψουν τα κορίτσια. Όση ώρα θα το κάνουμε, θα πάω να τρώμε. Εγώ θα σας σιγοντάρω στην πορεία. Λοιπόν, να σας πω, θα σας πω τα υλικά, σας τα δίνω σε γραμμάρια για να σας γίνει ακριβώς όπως μου γίνεται εμένα που είναι τέλεια. Αλλά θα σας την πω και σε φλιτζάνια λίγο πριν τελειώσουμε. Εντάξει, κάποιος που δεν έχει ζυγαριά δηλαδή να μπορέσει να την κάνει. Για μέρα την κάνουμε, Αργυρούλα. Από σήμερα ξεκινάμε και την κάνουμε. Και από χθες μπορούσαμε να την κάνουμε. Ενώ θα κρατήσει. Κρατάει, αυτή δεν παθαίνει τίποτα. Φέη, δεν παθαίνει τίποτα. Είναι πολύ αφράτη και μαλακή. Θα σας πω σε τον ρωτάω, τρόπο. Δηλαδή μετά από μία μέρα, μήπως το κόψεις. Μετά από κατάλαβες μία εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ αφράτη, δεν είναι εκείνη σκληρή. Η μαμά μου πάντα όταν ήμασταν παιδιά μας έκανε τριπλή δόση. Τότε μεγάλο το ταψί. Την κρατάγαμε 10 μέρες και τρώγαμε. Γίνεται πιο ωραία ακόμα, ναι. Αλήθεια. Είναι μαγική σου, λέω, είναι μαγική συνταγή. Και ό,τι σας περισσέψει την κάνετε μπισκοτάκια μετά. Παξιμαδάκια, μπισκοτάκια, τουφάκια, βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω, η ζάχαρη μέσα στο μίξερ μου και μέσα θα βάλω, τι έχουμε πει πολλές φορές, όλα τα υλικά μας όταν φτιάχνω ένα τέτοιο ωραίο γλυκό που το θέλω να είναι αφράτο και τέλειο, θέλω να είναι πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Έχω εδώ το φλόρα με βούτυρο που έχει 25% βούτυρο και δίνει τέλεια γεύση στη βασιλόπιτά μου. Αυτό που τρώτε είναι φλόρα με βούτυρο και σας βγάζει αυτή την ωραία γεύση. Βγάζει ωραία γεύση και εγώ θα δώσω 3 καλάθια. Την κάνει και πολύ αφράτη. Μέσα, με φλόρα λοιπόν, μέσα. Όπως βλέπετε είναι σε πολύ μαλακή μορφή το φλόρα με βούτυρο. Μέσα μαζί με τη ζάχαρη να χτυπηθεί, να λιώσει, χτυπήστε το αλίπητα, να έρθει να γίνει μια ρέμα. Τρία καλάθια φλόρα καλύτερα. Και οι δύο και για φωτογραφία μου έχετε κάτσει. Εμείς απολαμβάνω το καφεδάκι. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30. Τρία καλάθια με πολλά φλόρα. Έτσι, μέσα. Μπράβο. Το χτυπάω λοιπόν. Αφήστε το να χτυπηθεί στην αρχή σε χαμηλή ταχύτητα και μετά δυναμώστε μου για να μην πεταχτεί η ζάχαρη, λέω, χαμηλή ταχύτητα, όχι για άλλο λόγο. Αφήστε το λοιπόν να χτυπηθεί, να γίνει όλο μια ωραία κρέμα. Πάμε λοιπόν εδώ. Έχω χωρίσει τη ζυγαρίτσα μου. Εδώ. Έχω χωρίσει, παιδιά, τα ασπράδια από τους κρόκους. Όλα είπαμε θέλω να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Τα ασπράδια μου με μια πρεζούλα, σας την κάνω ακριβώς. Μου λένε πολλές φορές πότε ξεκίνησες να μαγειρεύεις και πότε άρχισες να σ' αρέσει η κουζίνα και αυτά. Μα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με θυμάμαι πλάι στα πόδια της μάνας μου, με πάταγε, μου πέφτανε πάνω μου διάφορα πράγματα. Ήμουνα πάντα εδώ της, δίπλα της, στο πόδι της. Και αυτό δηλαδή εμένα με γυρνάει πίσω, με ταξιδεύει πολύ. Ναι, αλλά η μαμά σου μαγείρευε ωραία. Και πάντα της έλεγα, γιατί βάζεις το αλάτι εκεί. Και σένα μαγειρεύει ωραία. Εγώ που να πήγαινα δίπλα της. Και σένα μαγειρεύει ωραία. Και η Εύα έχει θεϊκό γούστο, πήρε το γούστο της Εύας. Γούστο έχει. Έτσι. Δεν μαγειρεύει καλά. Να σου πω, δεν μπορούμε να τα κάνουμε κιόλα τέλεια. Καλά, καλά, είναι να γίνει μια ωραία κρέμα, αφήστε μόνο το εκεί αυτό. Να χτυπηθεί καλά και θέλω, είπαμε, έχω και την βανίλια μου εδώ, ρίχνω και τη βανίλια μέσα, θα βάλω και το ξύσμα πορτοκαλιού μέσα, να πάρει έτσι ωραία αρώματα, να μοσχομυρίσει το σπίτι. Ακέρωτο να είναι το πορτοκάλι. Μα εγώ γι' αυτό πήγαινα στις θείες μου μικρή. Σ' αρέσει όμως η κουζίνα, ασχολείσαι, μπαίνεις στην κουζίνα. Ναι. Μπαίνεις. Το θέλεις δηλαδή. Το θέλω, αλλά δεν έχω βιώματα από μικρή. Αχ, Παναγία μου, τους αφήσει ψυχολογικά τραύματα. Τα ακούει τώρα, τα ακούει αυτάκι. Και τρελαίνεται. Μέσα βάζω και το πορτοκάλι και τα αφήνω να χτυπηθούν όλα τέλεια. Κάτσε να το σκάψουμε και μία. Ρε Σιφέη, πιάσε μου σε παρακαλώ, έλα εδώ. Εδώ. Θα το κάνω εγώ, ξέρω αυτό πολύ καλά. Μπράβο, σκάψε μου. Πάντα, σας το λέω, δεν σας το λέω, το έχουμε πει βέβαια χιλιάδες φορές. Κλείστε το. Θα σκάβετε το μπολ, γιατί η μαργαρίνη με βούτυρο, το φλόρα με βούτυρο κολλάει επάνω στον κάδο και πρέπει να το σκάβουμε ωραίο βούτυρο, πάντα, είναι έτσι. Είναι ωραίο. Ναι, γίνεται τέλειο, γίνεται αφράτο πολύ. Τι θέλω λοιπόν εδώ, θέλω να μου χτυπήσετε μια ελαφριά μαρέγκα, τα αυγά. Μπορείτε να τα βάλετε και όλα μαζί τα αυγά, να ρίχνετε έναν ένα τους κρόκους σαν να κάνουμε ένα κέικ. Σας το κάνω έτσι για να σας γίνει θεϊκό. Όπως σας το κάνω θα γίνει ένας αφρός, γι' αυτό λέει θα είναι πολύ μαλακό. Γίνεται αφρός. Καλά, καλά, άστο να βαράει εκεί, θέλει πολύ χτύπημα.
Βάλτε και λίγη μουσική. Έτσι, βάλτε μας ένα ένα πρωτοχρονιάτικο ωραίο. Βάλτε μας τα γάλαντα. Που έχουμε να ακούσουμε γάλαντα πρωτοχρονιάτικα. Αύριο τα λέμε γάλαντα. Έχω να ακούσω γάλαντα. Εδώ, τι είπαμε εμείς. Στα πορόγια λένε ωραία γάλαντα. Βγαίνει όλο το χωριό. Τι ωραία. Και λένε τα γάλαντα το βράδυ. Τι ωραία. Ναι, με κεράκια. Φανταστικά. Εδώ τι έχει μόνο γάμο. Εδώ είναι μόνο το ασπράδι με λίγο αλατάκι. Με μια πρέζα αλάτι. Να, ελαφριά μαρέγκα θέλω. Δεν θέλω να είναι σφιχτή. Ελαφριά να ανακατευτεί ωραία. Τέλος. Πάει και αυτό. Έξω και αυτό. Και τώρα γλυτσάκι μαζί με τον καφέ σου που κοπανά στα καρύδια. Χοντροκομμένο καρύδι. Να σας πω ότι αν δεν θέλετε να βάλετε καρύδι, μπορείτε να βάλετε είτε φιστίκι υγιεινής, είτε αμύγδαλο, είτε φουντούκι. Αν δεν θέλετε να βάλετε και τίποτα, μην βάλετε και τίποτα. Όμως έτσι όπως σας τη δίνω, για μένα είναι το τέλειο. Είναι φανταστική. Έναν-έναν μέσα τους κρόκους μας. Κλείστε να, ναι, να δουλεύει, αγάπη. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι που βάλατε. Πριν το κλείσεις, δώσ' μου μία. Έτσι. Έτσι. Σκάψιμο καλό. Σκάψτε τη να γίνει τέλεια, να ανακατευθούν ωραία τα υλικά μας. Πάνω και κάτω. Έτσι, μπράβο, τέλεια. Έναν-έναν μέσα τους κρόκους μας. Εσύ θες να κατάσταση να βάζεις ένα-ένα. Ένα-ένα. Πέντε. Ναι, πέντε κρόκια. Πέντε αυγά είναι χωρισμένα. Έναν-έναν τους κρόκους μέσα, να τους πίνει το μείγμα. Και χτυπήστε το μείγμα σε όλο μια ωραία αφράτη κρέμα. Όσο πιο πολύ χτυπάτε μέχρι αυτό το στάδιο, τόσο πιο αφράτη και φανταστική θα γίνει η βασιλόπιτά σας. Από την ώρα που θα προσθέσω τα στερεά υλικά, δεν θέλω πολλά ανακατέματα ούτε πολλά χτυπήματα, γιατί θα σας γίνει σαν λάστιχο. Εγώ τι θέλω, να είναι αφράτη και φανταστική. Έχω λοιπόν εδώ το αλεύρι μου. Μπορώ να, με το αλεύρι, κάπου έχω το χυμό μου, τέλεια. Μπορώ με το αλεύρι, παιδιά. Είτε να το περάσω από σίτα, να το κοσκινήσω, να του δώσω αέρα, να οξυγονωθεί, να μου γίνει πολύ αφράτο το γλυκό μου. Αλλά μπορώ να πάρω και ένα σύρμα, είναι η εύκολη λύση που σας έχω πει. Ρίχνω μέσα το γαρίφαλό μου να μοσχομυρίσει το σπίτι μας. Πάμε, κορίτσια, να μας βρει η καινούρια χρονιά με μυρωδιές και με αισιοδοξία και με υγεία και με αγάπη. Λοιπόν, το σύρμα μου. Ναι, αυτό μου αρέσει, αλλά μου αρέσει σε μια καθημερινή μέρα. Μπράβο, Ρελίτσα. Πάρα το. Το κάνεις ωραίο. Τα ανακατεύω με αυτό το στυλ, με αυτό το τρομένο σύρμα, για να μην γεμίζετε και την κουζίνα και οι περισσότερες μπορεί να μην έχετε και σίτα. Ένα σύρμα όμως, έχουμε πει ότι όλες πρέπει να έχετε στην κουζίνα σας. Καλό ανακάτεμα, να σπάσουν τα μπαλάκια, να οξυγονωθεί το αλεύρι μου. Έτσι. Και μην ξεχάσω. Χαράδες που έχει αργυρούλα. Μα μ' αρέσει να τα φτιάχνω αυτά. Τρελαίνομαι. Για μένα η κουζίνα θα είναι μόνο χαρά. Τίποτα άλλο. Και πολλή δουλειά να έχω στο εστιατόριο. Για μένα είναι χαρά. Του χρόνου θέλω να περάσουμε την πρωτοχρονιά μαζί. Θέλεις? Ναι, θέλω. Τέλεια. Πού θα πάμε? Ξανά, σπίτι σου. Θα μαγειρεύεις. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Και εγώ νόμιζα θα βγούμε έξω. Υπέροχα. Να πάμε τώρα. Θα το κάνω με χαρά. Τέλεια. Εγώ θα σε βοηθάω. Θα πλύνω τα πιάτα. Με χαρά μεγάλη. Λοιπόν. Βάζω μέσα, έβαλα μέσα το baking, το ανακατεύουμε και αυτό πολύ καλά. Και τώρα ήρθε η ώρα που θα ρίξω τη σόδα μου, μισό κουταλάκι. Βλέπετε ότι έχει διωγγωτικά και σόδα και baking powder εδώ. Και σόδα και baking powder. Εδώ μια χαρά είναι. Εδώ ρε Χριστάρα, δεν θα το μάθω ποτέ όσα χρόνια και αν περάσουν. Πουλί θα μείνω με τις κάμερες. Λοιπόν, και σόδα λοιπόν και baking powder, γιατί το μείγμα μας είναι βαρύ αγάπη. Να σου πω, είναι η τελευταία μας συνταγή για, για τη χρονιά. Ναι, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και κάνουμε μαζί όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και χαίρομαι πολύ που και ο κόσμος αγαπάει τη συνταγή μας και αγαπάει και την